Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε εδώ στο κεντρικό μας στούντιο για την πρώτη μας πολιτική συζήτηση με τον υποψήφιο βουλευτή στη Β' Αθήνα, στο νότιο τομέα της Β' Αθήνας, με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Κυρίτση. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριο Μελιγκόνη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα όσα έγιναν στη Σύνοδο Κορυφής. Καταρχάς, θέλετε να μας κάνετε μια αξιολόγηση, μια αποτίμηση του κειμένου συμπερασμάτων σε σχέση με την Τουρκία, φυσικά. Ναι. Αυτά τα οποία έγιναν στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και η σημερινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, ότι ξεκινάνε γεωτρήσεις, έρευνες μάλλον, σε συνεργασία με την Exxon Mobil, που είναι με τις μεγαλύτερες εταιρείες, αμερικάνικη διεθνώς, νοτίως της Κρήτης, αποδεικνύει πως όταν κάνεις μια συστηματική δουλειά, αυτή η συστηματική δουλειά αποδίδει. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα η σύνοδος των χωρών του Νότου, βγήκε το σκληρό κείμενο για την Τουρκία, βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, έγινε όλη η προεργασία. Στο κείμενο συμπερασμάτων, όπως είδαμε, το προσχέδιο σε σχέση με το σχέδιο ήταν πάρα πολύ βελτιωμένο, ήταν ένα σκληρό κείμενο για την Τουρκία και γι' αυτό, όπως βλέπετε, όλοι οι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν βγει στα κεραμίδια. Και σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση για τη συνεργασία με την Exxon Mobil στον τομέα των Νότια της Κρήτης. Ναι. Αυτά δείχνουν ότι όταν κάνεις μια σωστή και συστηματική δουλειά, έχεις συμμαχίες, οι συμμαχίες αυτές αποδίδουν και προχωράς σταθερά και αποτελεσματικά. Μια που τώρα, να ανοίγουμε παρένθεση, μια που μιλάμε για γεωτρήσεις τα οποία προϋποθέτουν ότι έχουν ρυθμιστεί όλα τα θαλάσσια δικαιώματα, τέλος πάντων κλπ. Εκκρεμεί εδώ και 1,5 χρόνο κάτι που είχε ανακοινωθεί όταν έφευγε ο Νίκος Κοτζιάς από το Υπουργείο Εξωτερικών, αυτή η περίφημη επέκταση των χωρικών υδάτων. Τι γίνεται με αυτό? Αυτό είναι ένα ειδικό θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό η προεργασία, mm-hmm. αλλά πράγματα τα οποία χρονίζουν επί δεκαετίες, καταλαβαίνουμε ότι είναι σχετικά ευαίσθητα και διαλέγεις την κατάλληλη χρονική συγκυρία για να τα βγάλεις μπροστά. Έχει μια σημασία κάθε φορά να κάνεις το βήμα το οποίο είναι το ασφαλές βήμα, από το οποίο έχεις κέρδος, και όχι μια κίνηση η οποία μπορεί να μη σου αποδώσει ή ταυτόχρονα, ας πούμε, να σου στερήσει τη δυνατότητα να προχωρήσεις μπροστά σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα την ιστορία αυτή που λέμε των ερευνών της Κρήτης. Αυτό είναι το βήμα αυτής της στιγμής. Η κυβέρνηση, όπως είδατε, στον ενεργειακό τομέα έχει ακολουθήσει εδώ και χρόνια σε συνεργασία και με την Κύπρο μία αποτελεσματική πολιτική. Επιτύχαμε και τον αγωγό να εγκριθεί για τη μεταφορά των EastMed μέσω Κρήτης και μετά Ελλάδος και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε αυτό το τομέα νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει το 150% των στόχων της αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η κυβέρνηση, από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι απερχόμενη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές, μπορεί να διαδεχθεί τον εαυτό της. Δεν είναι, υπάρχει θέμα, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή δεν είναι μια κλασική κυβέρνηση που έχει χρόνο μπροστά της και πατάει γερά στα πόδια της κλπ. Είναι εντελώς παράλογο αυτό που λένε στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι δηλαδή, αφού, ρε παιδιά, τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά, ας βρεθούν οι αρχηγοί ή ας σήκωνε το τηλέφωνο ο κύριος Τσίπρας, που είναι απερχόμενος, κρινόμενος τέλος πάντων πρωθυπουργός, να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων μεσούσης της προεκλογικής περίοδου. Είναι παράλογο αυτό. Σε αυτό υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία είναι ότι ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι στη διάθεση οποιοδήποτε πολιτικού αρχηγού επικοινωνήσει μαζί του να ενημερώσει. Ο κύριος Κατρούγκαλος έχει ανακοινωθεί ήδη από το ΚΙΣΕΑ και νομίζω ότι μεθαύριο. Ναι, την Τετάρτη 26, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Νομίζω ότι η κυβέρνηση κράτησε την ισορροπία η οποία έπρεπε να κρατηθεί σε αυτό το θέμα. Αν άρχιζε να δίνει μεγαλύτερη έμφαση από την έμφαση στην οποία δόθηκε στο θέμα αυτό καλοκαιριάτικα, μπορεί να μην ήταν και θετικό. Νομίζω ότι έκανε τα σωστά και τα μετρημένα βήματα. Άρα λέτε ότι δραματοποίηση ενδεχομένως να ήταν το να άρχιζε να παίρνει τηλέφωνα ή να καλεί στο Μαξίμου ή στο Προεδρικό Μέγαρο τους αρχηγούς ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Λίγο λιγότερο θα ήταν λίγο, λίγο περισσότερο θα ήταν πολύ. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει και μια διάχυτη αίσθηση, το λένε πολλοί, ότι επειδή και ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ να έβαλε πλάτη, συναντήθηκε και με την κυρία Μέρκελ, ζήτησε η καταδίκη της Τουρκίας να γίνει με πράξη και όχι με λόγια κλπ. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι τελικά, ένα παράδειγμα που όταν περισσότερες από μία πολιτική
πολιτικές δυνάμεις δουλεύουν μαζί για τον ίδιο σκοπό, είναι τα αποτελέσματα θετικά. Πώς τη βρίσκετε εσείς αυτή την άποψη? Την ακούω, τη διαβάζω αυτές τις μέρες. Ούτως ή άλλως στα εθνικά θέματα, τις περισσότερες φορές, με εξαίρεση το φάλτσο που έκανε η Νέα Δημοκρατία στη Συμφωνία των Πρεσπών, που έκανε τούμπα τη γραμμή της, γενικά τα κόμματα έχουν παραπλήσιες απόψεις και υπάρχει και συνεργασία. Εγώ θυμάμαι και στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής που συμμετείχα. Ναι. Υπήρχε μια αρκετά καλή συνεργασία στα βασικά. Μετά από εκεί πέρα άρχισαν οι διαφωνίες μας, αλλά στα βασικά κατορθώναμε και τα βρίσκαμε και τα προχωράγαμε μαζί. Το μόνο βέβαιο, παρά την διπλωματική επιτυχία την χθεσινή στις Βρυξέλλες, είναι ότι για την Τουρκία θα συνεχίσουμε να μιλάμε, τουλάχιστον όσο μιλάμε για Ανατολική Μεσόγειο, για πρόγραμμα γεωτρήσεων και εξορίξεων κλπ. Αν υπάρχουν σοβαρές γεωλογικές μεταβολές, θα είμαστε γείτονες. Έτσι ακριβώς. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως τελικώς τώρα που βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε, δικαιώνονται όσοι έλεγαν ότι πρώτα λύνεται το Κυπριακό και μετά ξεκινούν οι γεωτρήσεις? Αυτό είναι μία άποψη η οποία είναι και σωστή και λανθασμένη, με την έννοια του ότι το αγώγι ξυπνάει και τον αγωγιάτη λίγο. Εάν δεν μπουν ορισμένα πράγματα σε μία σειρά, πιστεύουμε εμείς ότι δεν υπάρχει περίπτωση κιόλας η Τουρκία, με βάση τα δικά της ιδιαίτερα συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, να δει τα πράγματα με τη σοβαρότητα η οποία απαιτείται. Οπότε νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο προχωράνε τα πράγματα είναι ενδεδειγμένος. Θα ήταν ρεαλιστικό να εικάσει τώρα κανείς, βλέποντας τον Ερντογάν να κάνει αυτά που κάνει, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για επανεκκίνηση ενός ουσιαστικού διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού? Σίγουρα υπάρχει πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος. Είναι βέβαιο επίσης ότι ο Ερντογάν θέλει να βάλει την Τουρκία στο ενεργειακό παιχνίδι. Προφανές είναι, δηλαδή θα ήταν και κουτός αν δεν το έκανε. Αλλά αυτό δεν γίνεται να γίνει με λευκή επιταγή και με οποιουσδήποτε όρους. Θα πρέπει να σεβαστεί ορισμένα πράγματα, θα πρέπει να προχωρήσει το Κυπριακό, και άμα προχωρήσει το Κυπριακό, τα περιθώρια συνεργασίας είναι εδώ. Αλλιώς όμως είναι δύσκολο. Φοβάστε αυτά τα σενάρια μήπως γίνουν πραγματικότητα που ακούμε αυτές τις μέρες περί απόπειρας επίσημης διχοτόμησης του νησιού? Έχουμε την ιστορία με τα Βαρόσια. Έχουμε τις αρχικές ανακοινώσεις για επικισμό της αμοχώς του, που σήμερα η Τουρκία τις ψηλοπήρε πίσω και είπε όχι, απογραφή θα κάνω. Τι δείχνουν όλα αυτά κατά τη γνώμη σας? Δεν ξέρω κατά πόσον η Τουρκία θα ήθελε να ανοίξει αυτή τη στιγμή άλλο ένα μέτωπο, τη στιγμή που έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και φοβερά οικονομικά προβλήματα. Από εκεί και πέρα, αν κανείς αποφασίσει να αυτοκαταστραφεί, κανένας δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Τώρα, για να περάσουμε λίγο στα οικονομικά, είμαι βέβαιος ότι έχετε παρακολουθήσει όσα εξήγηλε τέλος πάντων σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Ναι. Από την εξαγγελία του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας που έγινε σήμερα, μου λύθηκε μια απορία. Μου λύθηκε η απορία γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να πάει σε debate με τον κύριο Τσίπρα. Γιατί το λέτε? Γιατί έχουμε τα δύο προγράμματα. Τι πιο απλό, τι πιο κατανοητό και τι πιο χρήσιμο για τους πολίτες μπροστά στις εκλογές, τα δύο κόμματα που κατά τεκμήριο διεκδικούν τη διακυβέρνηση, να διασταυρώσουν τα προγράμματά τους. Το δικό μας είναι ανακοινωμένο, το της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώθηκε σήμερα και κατάλαβα γιατί. Διότι αφορά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μόνο τα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια. Ένας υπολογισμός που έχουμε κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ανακοινώθηκε, αφορά το 8% της ελληνικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα το δικό μας αφορά το υπόλοιπο 90-92%. Εντάξει, με συγχωρείτε. Γιατί το μόνο το οποίο εξήγηλε ως άμεσο και απτό είναι η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα από το 10 στο 5%. Η φορολογία στα μερίσματα αφορά αυτούς που έχουν μετοχές κερδοφόρων εταιριών. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που να έχει. Το περιβάλλον μου δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε κανέναν. Άρα δεν αφορά σχεδόν κανέναν. Όλα τα άλλα είναι υπό την αίρεση του ή να επιτύχει χαμηλότερα πλεονάσματα, που όταν τον στείλαμε να διαπραγματευτεί έφερε 4,5% έναντι 3,5% που έχουμε τώρα, ή να καταργήσει πράγματα τα οποία έχει επιτύχει η σημερινή κυβέρνηση, ή να κόψει από το κοινωνικό κράτος, από παιδεία, υγεία, συντάξεις. Για τις συντάξεις δεν είπε τίποτα, για τους εργαζόμενους δεν είπε τίποτα.
Νομίζω το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εξηγεί γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να βρεθεί σε πρόσωπο με πρόσωπο αναμέτρηση με τον Τσίπρα. Πάντως το 30% μείωση του ένφια δεν νομίζω, κύριε Κυρίτση, ότι αφορά το 8%. Ναι, και ναι. Η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28 στο 20 επίσης δεν νομίζω ότι αφορά το 8%. Να σας πω και τα δύο. Το ένα είναι ότι δεν έχει βρει τα λεφτά για να τα κάνει αυτά, αλλά ειδικά για τον ένφια, αυτό το οποίο έχει προτείνει και έχει εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο συμφέρον για την κοινωνική πλειοψηφία. Γιατί φέτος έχουμε 10% και 30% για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και του χρόνου έχουμε 30% μεσοσταθμικά, που είναι 50% για τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο κ. Μητσοτάκης με το οριζόντιο 30% στην πραγματικότητα αφαιρεί βάρη από τους πολύ πλούσιους και στην πραγματικότητα τα προσθέτει στα χαμηλά και στα μεσαία εισοδήματα, τα οποία έχουν και την ανάγκη του κοινωνικού κράτους. Άρα και σε αυτό το. Και σε αυτό το θέμα, δηλαδή και στο θέμα του έμφυα που υποτίθεται ότι ήταν σημαία, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ασύγκριτα θετικότερο για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τώρα, και αυτό είναι που μας δίνει και την αισιοδοξία για τις εκλογές. Δηλαδή οι πολίτες βάζοντας κάτω τα δύο προγράμματα καταλαβαίνουν ποιο πρόγραμμα αφορά ποιον. Βέβαια δεν ξέρω όταν βρισκόμαστε 2,5 εβδομάδες πριν τις εκλογές, αν όντως οι πολίτες πριν μπουν στο παραβάν παίρνουν τα κόμματα, τα προγράμματα και τα συγκρίνουν. Ξέρετε πολύ καλά, και δεκαετίες δημοσιογράφος είστε, ότι πολλές φορές είναι το ρεύμα των πολιτικών συσχετισμών και αναρωτιέμαι, δεν είναι μία μάχη υπονομευμένη, η μάχη που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναρκοθετημένη, όταν έχει μία βαριά ή τα 9,5 μονάδων τόσο νοπή? Ναι, δεν είμαι ιδιαίτερα ρομαντικός τύπος, αλλά θεωρώ ότι η περιπέτεια, η δεκαετή στην οποία μπήκε η Ελλάδα, που φαλήρισαν τη χώρα μας, βάλαν στα μνημόνια, την έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, τακτοποίησε τα οικονομικά, έχει κάνει το λαό κάπως πιο σοφό σε αυτά τα πράγματα και πιο προσεκτικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προηγούμενη αναμέτρηση, ήταν αναμέτρηση ευρωεκλογών και εσείς είσαστε αρκετά χρόνια δημοσιογράφος. Ξέρετε ότι το κριτήριο των ευρωεκλογών με το κριτήριο των εκλογών έχουν μεγάλη απόσταση. Φυσικά, άμα ξεκινάς με ένα μειονέκτημα, σημαίνει ότι πρέπει να ανεβάσεις ταχύτητα, να κινητοποιήσεις τον κόσμο σου. Αν κινητοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κόσμο του, τους ψηφοφόρους που θα πάρει τις εκλογές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και για να κλείσουμε και με ένα ερώτημα που αφορά στο ίδιο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι πολλοί που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον εαυτό του και τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει είναι απέναντι και όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, έπειτα από 4 χρόνια και μετά τις προσδοκίες που έχετε καλλιεργήσει. Και καλά το κάνατε, η αριστερά δεν είναι για να λέει ότι είναι καλύτερη διαχειρίστρια από τους άλλους. Γιατί να ψηφίσει ένας νέος που έπαιρνε 5,30 και τώρα μπορεί να παίρνει 5,85, ή ένας ιδιοκτήτης ενός μικρού ακινήτου που πλήρωνε ένφια 3,85 και τώρα πληρώνει 3,24, γιατί είναι επαρκείς αυτοί οι λόγοι για να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ? Δεν τους αλλάξετε και τη ζωή, θέλω να σας πω. Όντως δεν τους αλλάξαμε τη ζωή, αλλά δημιουργήσαμε το έδαφος για να πάει η ζωή καλύτερα. Αλλά στους χρόνους που περνάμε και βρισκόμαστε, το 50 ευρώ από εδώ, 100 ευρώ από εκεί, 300 ευρώ από εκεί, 1000 ευρώ από εκεί, για ανθρώπους οι οποίοι μέσα σε αυτή τη δεκαετία μάθανε από τα 1500 να ζουν με 500, είναι μεγάλη διαφορά. Επίσης έχουμε ανακοινώσει 7,5% αυξήσεις για το 20, 7,5% αυξήσεις για το 21 και είδαμε ότι μόλις έγινε η πρώτη αύξηση 11% με την κατάργηση του υποκατώτατου και την αύξηση του κατώτατου μισθού, είχαμε μια έκρηξη στις προσλήψεις. Είχαμε ρεκόρ από τότε που τηρούνται στοιχεία. Αυτά από τον Απρίλιο και μετά. Δηλαδή, πόσο άμεση απόδοση είχαν τέτοιου είδους μέτρα τόνωσης της ζήτησης. Πιστεύω ότι ο κόσμος αυτά θα τα εκτιμήσει. Κύριε Κυρίτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και καλή δύναμη στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών που κατεβαίνει την υποψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ.